Μείνω σε μερικά, γιατί νομίζω έχουν μια ιδιαίτερη αξία για να είναι αυτός ο χώρος της αναγνώρισης, δηλαδή, χωρίς σκιές. Θέλω να διευκρινίσω απολύτως ότι προφανώς δεν είμαι αντίθετος και με αυτό τον τύπο της εκπαίδευσης, όπως φαντάζομαι και εσείς. Όμως χωρίς κανόνες πράγματι κινδυνεύουμε με τέτοιου είδους διαδικασίες που, αν θέλετε, αξιοποιούν και τις σύγχρονες τεχνολογίες κλπ. Να μην γίνονται τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να γίνονται, να μην ελέγχονται και να μας προκύπτουν προβλήματα. Περί αυτού πρόκειται. Όπως επίσης νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε και είμαι και στη διάθεσή σας για συμβολή σε αυτό, ότι πρέπει να, φαντάζομαι και πολλοί άλλοι συνάδελφοι με γνώση αυτών των χώρων, ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε το πλαίσιο του ΔΟΑΤΑΠ. Θα σας πω ένα παράδειγμα και θα το πω στη Βουλή για να, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, τελειώνω, για να καταλάβουμε γιατί πράγμα πρόκειται. Κοιτάξτε. Λόγω του ότι με τα ισχύοντα του 33-28 του 2005 τα τριετή πτυχία της αλλοδοπής αναγνωρίζονται ως πτυχία ΤΕΗ και τα τετραετή ως πανεπιστημιακά, ακούστε πού οδηγείται ο οργανισμός. Οδηγείται λοιπόν στην κρίση σπουδών που προέρχονται παραδείγματος χάρη από τα γερμανικά ΤΕΗ να τα αναγνωρίζει ως πανεπιστημιακά, ενώ αντίστοιχες σπουδές, τριετή πτυχία της Οξφόρδης, τα αναγνωρίζει ως ΤΕΗ. Στρεβλώσεις τέτοιες μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές, όπως υπάρχει προφανής, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, καθυστέρηση σε πτυχία από πολύ σοβαρά πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ σε αυτό το συγκεκριμένο επίπεδο είδαμε μία επιτάχυνση. Είναι ένα ερώτημα. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ζητούσα να δω και τις διαδικασίες αυτές με τις οποίες κατέληξαν ότι χρειάζεται ένα έτος. Δεν ξέρω αν κάνανε αλληλογραφίες με την Κύπρο, τι ακριβώς κάνανε, πώς κατέληξαν να είναι ένα έτος και πώς κατέληξαν να είναι διαφορετικά από το ΕΑΠ. Όπως επίσης, αυτό που επίσης μου κάνει εντύπωση είναι ότι από ό,τι βλέπω από τα ΦΕΚ, έχουμε δύο δημόσια πανεπιστημία που έχουν υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις που, αν δεν κάνω λάθος, η μία φτάνει μέχρι το 21-22 και άλλη μέχρι το 23-24. Άρα πρέπει να σκύψουμε να δούμε και την νομιμότητα, βεβαίως, δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, αλλά την ουσία. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε μία τέτοια διαδικασία, αυτό είναι το ερώτημα. Αν είναι έτσι, εμείς που έχουμε υπηρετήσει τα δημόσια πανεπιστήμια, πρέπει να το γνωρίζουμε, πρέπει να υπάρχει ισότιμη πληροφορία σε αυτό. Ωραία, συνεπώς, ο κύριος τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και λέω ότι είναι ένα ζήτημα η διαδικασία αναγνώρισης εξαιρετικά ευαίσθητο και όσον αφορά το αποτέλεσμα που παράγει, όσον αφορά την ουσία, διότι εδώ μιλήσατε ειδικά για την ειδική αγωγή, το λέω ειδικά για την ειδική αγωγή, και πόσο υπάρχει υπάρχει. Κύριε Υπουργέ, τελείωσα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα το σχόλιο σας που να βρουν το δίκιο τους και πράγματι πρέπει να το βρουν και γι' αυτό κάνουμε και αυτή την συζήτηση. Κύριε Μαντά, υπήρξαν συνεδριάσεις, τρεις μάλιστα συνεδριάσεις του ΔΟΑΤΑΠ, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ, στις 17 Ιουλίου, 18 Σεπτεμβρίου και 6 Νοεμβρίου του 2015, για να συζητήσουν ειδικά την αλληλογραφία τους με την Κύπρο και, και άλλους δημόσιους φορείς, ώστε να πάρουν τις αποφάσεις που πήραν. Άρα το πέδεψαν το θέμα η παρούσα διοίκηση. Τώρα, θίξατε κάτι που νομίζω πρέπει να χαρακτηρίζει όχι μόνο την διοίκηση, αλλά κυρίως τα θέματα της εκπαίδευσης. Δηλαδή, πρέπει εδώ να υπάρχουν αναγνωρίσεις χωρίς σκιές,
όπως είπατε. Διότι αν υπάρχουν σκιές σε θέματα εκπαίδευσης, τότε περίπου όλα επιτρέπονται σε μια κοινωνία. Γι' αυτό και είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί και γι' αυτό θα επιδιώξουμε και τον εξυγχρονισμό του ΔΟΑΤΑΠ, αλλά δεν φτάνει μόνον αυτό. Και θα σας πω τι εννοώ. Πάλι όπως είπατε, αμφότεροι γνωρίζουμε αυτά τα θέματα πολύ καλά. Ορισμένα θέματα στον κόσμο της εκπαίδευσης πρέπει να είναι αυτονόητα. Αυτός ο υπερκαθορισμός μέσω των κανόνων οδηγεί σε απίστευτες τρευλώσεις. Διότι έτσι όπως έχει γίνει, στα καλά καθούμενα, ό,τι δεν απαγορεύεται θεωρείται ότι επιτρέπεται. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στον χώρο της εκπαίδευσης. Επειδή ακριβώς είναι τόσο περίπλοκος, θα πρέπει να υπάρχουν πλαίσια και σε αυτό με μια ακαδημαϊκή ηθική θα πρέπει κανείς να δει τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στα εξ αποστάσεως. Το είπατε και εσείς προφανέστατα. Αλλά όχι χωρίς κανόνες. Αλλά και οι κανόνες δεν πρέπει να καθορίζουν τα πάντα και να είσαι από πάνω τους και να δεις αν τυχόν τους ικανοποιούν ή όχι. Αυτό όμως θέλει μια νέα, αν θέλετε, ακαδημαϊκή ηθική. Και δεν βοηθούν οι κραυγές που ακούγονται και σε αυτήν την αίθουσα ότι αν γίνει η περίφημη εξωστρέφεια των πανεπιστημίων, τότε θα λυθούν και τα οικονομικά προβλήματα και τα ακαδημαϊκά. Αυτό είναι μια άλλη απάτη. Η εξωστρέφεια σήμερα υπάρχει στα πανεπιστήμια. Έχουμε τεράστια έσοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση, παραδείγματος χάρη, ανταγωνιστικά προγράμματα. Έχουμε εξαιρετικό κόσμο που έρχεται και φεύγει. Και πολλά άλλα αρνητικά. Δεν είναι εκεί το θέμα μας όμως. Το θέμα δεν είναι με ποιο τρόπο, στραμπουλίζοντας την ακαδημαϊκή δεοντολογία, θα φέρνουμε λεφτά στο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να το σπάσουμε. Αυτά είχα να πω, σημειώνω αυτό που είπατε, ξέρω ότι είναι δύο δημόσια πανεπιστήμια που έχουν αυτές τις συμβάσεις μέχρι το 2021 και το 2023. Θα έρθω σε επαφή με τους Πριτάνης, αλλά επιμένω ότι άλλος πρέπει να είναι ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών. Και βεβαίως με μεγάλη χαρά να συμβάλλετε στον όποιο εξυγχρονισμό θα προτείνουμε για το ΔΟΑΤΑΠ. Σας ευχαριστώ.